Τι έγινε, Ζάτσι, τι ήταν αυτό, ποια ήταν η κυρία από πίσω. Από αυτό το μικρόφωνο. Μάλιστα. Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7.30 στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Με Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. Τον ανερχόμενο Γιώργο Μπαϊράμι εδώ πέρα δίπλα μου που παρακολουθεί και ζει από κοντά. Έτσι, το δημοσιογραφικό μετερίζει. Βεβαίως. Λοιπόν, στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, στον απόϊχο του χθεσινού φιλικού με τον Ατρόμητο Σοκλεάνδης Βικελίδης, στην τελευταία πρόβα του Άρη πριν τις δύο αναμετρήσεις του με την ΑΕΛ Μεσού για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα σχολιάσουμε τα όσα είδαμε χθες ο Κλεάνδης Βικελίδης από την ομάδα του Σάβα Παντελίδη μέσα στο χορτάρι. Θα σχολιάσουμε φυσικά και τα όσα είδαμε έξω από το χορτάρι και τα πολύ ωραία πράγματα που αποτελούν αποτέλεσμα της ολικής ανακαίνησης του lifting που υπέστη ο Κλεάνδης Βικελίδης τους τελευταίους δύο μήνες. Θα τα σχολιάσουμε και με τον καλεσμένο μας που θα είναι μαζί μας μετά τις 5.30 τηλεφωνικά, αν μας βοηθήσει βέβαια και η τηλεφωνία για να τον έχουμε μαζί μας στον αέρα του Λίμπερο. Και μετά τις 6 θα ανοίξουμε γραμμές για να τα πούμε και με εσάς, με όσους βρεθήκατε στο Κλεάνδης Βικελίδης, με όσους παρακολουθήσατε το παιχνίδι από την τηλεόραση, πώς είδατε εσείς το νέο Άρη, πώς είδατε τους παίχτες ξεχωριστά και κυρίως τα νέα πρόσωπα στα οποία έπεσαν φυσιολογικά τα περισσότερα βλέμματα. Σε ένα Βικελίδη στο οποίο νομίζω ότι δεδομένων των συνθήκων, ότι δηλαδή βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ότι όπως και να το κάνουμε ήταν ένα φιλικό παιχνίδι, είχε αρκετό κόσμο, είχε πάνω από 12.000 χθες στο γήπεδο, αρκετά ικανοποιητική η προσέλευση. Εγώ να σας πω την αλήθεια, την περίμενα λίγο μεγαλύτερη, γύρω στις 18, εντάξει, ήμουν λίγο παραπάνω αισιόδοξος και φιλόδοξος όσον αφορά το κομμάτι προσέλευσης, αλλά αρκετός κόσμος ήταν χθες στο γήπεδο. Η 3 ήταν σχεδόν γεμάτη, η 1 ήταν μισογεμάτη, όπως και οι 2 μισογεμάτη και κάτι παραπάνω. Αρκετός κόσμος και στα επίσημα, τα οποία έχουν ως νέο σημείο αναφοράς τα δερμάτινα καθίσματα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο χώρο όπου βρίσκονταν μέχρι και πέρυσι για σειρά ετών τα δημοσιογραφικά θεωρία, τα οποία μετακόμισαν στην θύρα 9, όπου η οπτική νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη όσον αφορά το παιχνίδι. Βλέπεις από πολύ πιο ψηλά τις ομάδες και νομίζω ότι μπορείς να κάνεις καλύτερα και συστήματα και τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών. Είναι άλλη η θύρα 9, ανέκαθεν ήταν αγαπημένη μας η θύρα 9. Συν φυσικά τις court seats, οι οποίες υπάρχουν πλέον πίσω από τους πάγκους των ομάδων και είχε και κόσμο σε αυτές. Θα τραβήξουν αρκετό κόσμο νομίζω στη διάρκεια της σεζόν, όπως και τα δερμάτινα, σε μια όμορφη ατμόσφαιρα, σε ένα γήπεδο που ο κόσμος καλωσόρισε πίσω την ομάδα μετά από 2,5 μήνες, μετά από εκείνο το 7-2, το εντυπωσιακό 7-2 επί της Ξάνθης. Ο Αριανός διψούσε για μπάλα. Νομίζω ότι αν δεν το είχε το μάτς, η δημόσια τηλεόραση θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο στο Κλεάνθης Βικελίδης, που σίγουρα θα έχει με την ΑΕΛ Μεσού σε 6 μέρες από τώρα. Εκεί δεν αποκλείω και το sold out, έτσι όπως προχωράει η διάθεση των εισιτηρίων για το συγκεκριμένο παιχνίδι, και αυτό βγαίνει και από την ίδια την ΠΑΕ Άρης όσον αφορά τα εισιτήρια. Έχουν μείνει ελάχιστα στήρες 1, 2, 3 και 7 και στην 9 που είναι τα πιο ακριβά. Γενικώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Άρη την φετινή σεζόν, και αν συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις αρχές επόμενης εβδομάδας θα έχουμε και το sold out και ένα κατάμεστο Κλεάνθης Βικελίδης για το πρώτο παιχνίδι με τον Κυπριακό Σύλλογο. Για να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για το παιχνίδι πριν πάμε στο διάλειμμα των 5.30 και επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας, αν όλα πάνε καλά και τον έχουμε τελικά. Νομίζω ότι ο Άρης πήρε έναν καλό βαθμό δεδομένης της εποχής, δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ και την κατάσταση κάποιων ποδοσφαιριστών, απέναντι σε μια ομάδα που επίσης έδινε το τελευταίο του φιλικό πριν το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Γι' αυτό και νομίζω ότι αμφότεροι οι προπονητές και ο Σάββας ο Παντελίδης και ο Γιάννης ο Αναστασίου το προσέγγισαν ως επίσημο το χθεσινό παιχνίδι,
όχι για 90 λεπτά, αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Ειδικά ο Παντελίδης έφτασε το 58 για να κάνει την πρώτη αλλαγή, δηλαδή για περίπου μία ώρα κράτησε στον αγωνιστικό χώρο την 11η που ξεκίνησε. Σχεδόν το ίδιο σχήμα το οποίο είδαμε και στο φιλικό με την Eindhoven πριν μία εβδομάδα, με μόνες διαφορές τον Κουέστα αντί του Έμαν κατά τα δοκάρια και τον Σούντγκρεν αντί του Κωνσταντινίδη στο δεξί άκρο της άμυνας. Νομίζω ότι ο Σουηδός ήταν και ο παίχτης που συγκέντρωσε πάνω τα περισσότερα βλέμματα, γιατί τον περιμένουμε άλλωστε και αρκετούς μήνες. Τον Ντάνιελ Σούντγκρεν περιμέναμε αρκετούς μήνες για να τον δούμε, τον 29χρονο fullback. Δικαίωσε, νομίζω, με αυτή την πρώτη εμφάνιση τους ανθρώπους του Άρη. Φάνηκε η διαφορά του σε σχέση με τους υπόλοιπους όσον αφορά την αγωνιστική του ετοιμότητα. Εκεί που είναι φυσιολογικό να στερεί, ακόμα και το σημειώσαμε τις προηγούμενες μέρες, είναι στην τακτική του προσαρμογή πάνω στην φιλοσοφία της ομάδας, στα θέλω του Παντελίδη από τον ίδιο και στο να μπει σε διαδικασία να μάθει τους συμπαίχτες του και με πρώτο και καλύτερο το Φετφατζίδη, γιατί θα μοιραστούν μέσα σε σεζόν τη δεξιά πλευρά. Έδειξαν μεγάλη διάθεση χθες να συνεργαστούν. Το προσπάθησαν αρκετές φορές, άλλες πετυχημένες, άλλες όχι. Είναι φυσιολογικό άλλωστε. Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος ήρθε πριν τρεις μέρες στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχει κλείσει καλά-καλά μια εβδομάδα προπονήσεων με τον Άρη. Θέλει τον χρόνο του. Όταν θα αρχίσουν να βρίσκονται αυτοί οι δύο, νομίζω θα δούμε ωραία πραγματάκια από τη δεξιά πλευρά. Ένα Σούντγκρεν που χθες, σε αντίθεση με την παρουσία του στα περισσότερα παιχνίδια που τον είδαμε την ΑΕΚ Στοκχόλμης, περιορίστηκε περισσότερο στα αμυντικά του καθήκοντα. Δεν πολύ ανέβηκε. Δεν έφτασε δηλαδή στο ύψος της περιοχής του Μέγερη. Νομίζω ούτε μία φορά. Επικεντρώθηκε περισσότερο στα αμυντικά του καθήκοντα. Γι' αυτό και ο Φετφατζίδης άλλωστε δεν γυρνούσε πολλές φορές μέχρι πίσω για να μαρκάρει. Δεν υπήρχε λόγος. Αρκετά αποτελεσματικός στο ανασταλτικό κομμάτι ο Σουηδός. Με καλό κράτημα μπάλας. Ξέρει να προστατεύει την μπάλα με το σώμα του. Με δυνάμεις, φανερό. Αν και όπως είπε μετά, τον επηρέασε κάπως η ζέστη, που είναι αλήθεια ότι αυτές τις μέρες στον Λίκη δεν έχει και την ζέστη. Δηλαδή δεν έχει ζήσει τον καύσωνα προ-κακοκαιρίας που είχαμε στην πόλη. Και γενικότερα με την παρουσία του σε κάνεις εδώ εξής, θα δεις πολύ καλύτερα πράγματα από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στην συνέχεια. Μία αντίστοιχη περίπτωση είναι και του Φετφατζίδη, ο οποίος επιβεβαίωσε αυτό το οποίο ακούγαμε για την παρουσία του στην Ολλανδία, ότι είναι πολύ διαφορετικό στη φετινή σεζόν. Πιο ρεξάτος, με περισσότερη αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας πλέον ότι είναι σε μια ομάδα με διετές συμβόλαιο, γνωρίζοντας ότι είναι σε μια ομάδα που έχει βασικό ρόλο σαν πλάνο του προπονητή της και ότι δεν διεκδικεί μαζί με τον Ματέο, για παράδειγμα, μία θέση στην ενδεκάδα. Αυτός ήταν που κέρδισε το πέναλτι, το 5-6 που το δέμε μετά στη συνέχεια στο replay. Δεν ήταν και η κλασική περίπτωση πέναλτι, αλλά οκ, του πιστώνει την προσπάθεια στην συγκεκριμένη φάση του Φετφατζίδη και το σπριντ που έκανε που πήρε πάνω του την επίθεση από τα δεξιά. Το ψεγάδι του Φετφατζίδη στο χθεσινό παιχνίδι, και αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να βελτιώσει, είναι να απλοποιήσει κάπως τον τρόπο παιχνιδιού του. Το πάθος και η θέλησή του να δείξει πράγματα, νομίζω ότι σε ορισμένες φάσεις και στις περισσότερες θες τον παρέσυρε, γιατί δεν ήταν πολλές οι ολοκληρωμένες ενέργειες του Φετφατζίδη στο χθεσινό μάτς. Πάντα τις περισσότερες φορές πήγαινε για το κάτι παραπάνω, με παραταμένο κράτημα μπάλας. Αυτό δεν του βγήκε, γιατί ο Φετφατζίδης είναι ένας παίχτης ο οποίος στα μάτια της αντίπαλης ομάδας και του αντίπαλου προπονητή θέλει τουλάχιστον δύο παίχτες πάνω του, και όταν γινόταν αυτά από ένα σημείο και μετά, δυσκόλευε η κατάσταση για τον Φετφατζίδη, με αποτέλεσμα είτε να οδηγείται σε λάθος είτε να χάνει την μπάλα. 28χρονος εξτρέμ, ο οποίος πάντως σε σύγκριση με την παρουσία την περσινή σεζόν και στην Ολλανδία αλλά και χθες, νομίζω ότι παρουσίασε μια αρκετά αισιόδοξη εικόνα και σε κάνει να ελπίζει σε πολύ καλύτερα πράγματα και αυτό στην συνέχεια της σεζόν. Ο Ιντέγε έδειξε στο χθεσινό παιχνίδι την ποιότητά του. Έδειξε ότι ο Άρης έχει έναν φορ που ξέρει να κινείται μέσα στην περιοχή. Λίγο στο timing το έχανε, αλλά και αυτό πάλι το θεωρώ φυσιολογικό στην περίπτωση του Ιντέγε. Ένας φορ ο οποίος βγαίνει έξω από την περιοχή για να πάρει μπάλα. Μπορεί να κρατήσει μπάλα ο συγκεκριμένος και να κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα. Απλά ο Ιντέγε είναι ένας ποδοσφαιριστής που μην ξεχνάμε ότι είχε να μπει σε full ρυθμούς ομάδας και σε αγωνιστικούς ρυθμούς ένα χρόνο. Νομίζω ότι με δεδομένο αυτό είναι σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι είχε να παίξει ένα χρόνο ποδόσφαιρο ο συγκεκριμένος παίχτης.
Θα είναι στα βασικά πλάνα του Παντελίδη φυσικά για το μάτς με την ΑΕΛΕΜΕΣΟ. Αλλά όπως είδαμε στην ροή του χθεσινού αγώνα, με την αλλαγή του στο 68, εφόσον γίνει αυτό στο μάτς με τους Κύπριους, που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα γιατί δεν είναι για 90 λεπτά ακόμα ο Νιγηριανός, θα δούμε τον Ντιγκινί να μετατοπίσει στην κορυφή της επίθεσης από τη στιγμή που ο Γιουνές είναι τραυματίας. Σε μεγάλο βαθμό ο Παντελίδης νομίζω ότι φανέρωσε χθες τα πλάνα του και τον τρόπο σκέψης του εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΛ. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι βασίστηκε σε ένα συγκεκριμένο σχήμα. Πάνω κάτω αυτή την εντεκάδα θα δούμε στο παιχνίδι με τους Κύπριους. Η άμυνα θεωρώ ότι είναι σίγουρη, δεν αλλάζει, όπως και η επίθεση, στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον. Εκεί ο μόνος που δεν τα πήγε τόσο καλά, θα λέγαμε, ατομικά, ήταν ο Τόνσο, που ήταν σχετικά μέτριος με την παρουσία του στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν κατάφερε να περάσει πολλές μπάλες μέσα στην περιοχή, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως ο Ματίγια, λιγότερο μπάσα, περνούσαν την μπάλα μπροστά. Ο Τόνσο δεν κατάφερε να φανεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι ίσως η δική του περίπτωση υπάρχει και μια παραπάνω κούραση στην περίπτωση του Αργεντινού. Ο Μαρτίνες όταν μπήκε έδειξε σίγουρα καλύτερα πράγματα, ως φρέσκος βέβαια και απέναντι σε έναν ατρόμητο που η άμυνά του είχε αρχίσει λίγο να κουράζεται. Έγιναν βέβαια και εκεί μετά αλλαγές. Τα στόπερ του Άρη νομίζω ότι ήταν υποδειγματική η παρουσία τους, με εξαίρεση τη φάση που μείωσε ο ατρόμητος και διαμόρφωσε με τον Μανούσο το τελικό 2-1. Γενικά ο Άρης στο χθεσινό παιχνίδι παίρνει έναν καλό βαθμό, ήταν ένα θετικό τεστ απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στην ίδια φάση με αυτόν. Βέβαια ένας ατρόμητος ο οποίος ήταν απογοητευτικός, όχι τόσο στο αμυντικό κομμάτι αλλά στο επιθετικό, προσπαθώντας κυρίως να φτάσει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή με μακρινές μεταβάσεις στον Βέλιο, και όταν προσπάθησε να πάει από τα άκρα κυρίως από την πλευρά του Σούντγκρεν δεν βρήκε τον τρόπο να απειλήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλάμε για ένα 90 λεπτό με μόλις μια κλασική ευκαιρία για τον ατρόμητο, η οποία έγινε και γκολ, δηλαδή αυτή του Μανούσου. Δεν υπάρχει κάποια άλλη αξιόλογη στιγμή με συγχωρείτε για τους περιστεριώτες στο χθεσινό παιχνίδι. Το όλο πακέτο του χθεσινού αγώνα για τον Άρη, για δώσε λίγο το Χαλιγιάννη, κόλλησε φωνή μας. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Άρης στο χθεσινό παιχνίδι κρατάει θετικά, κρατάει και αρνητικά, το είπε και ο Παντελίδης άλλωστε μετά το τέλος του αγώνα. Μία ομάδα η οποία στο αμυντικό κομμάτι ανταποκρίθηκε πολύ αποτελεσματικά και δεν άφησε τον αντίπαλό της να την απειλήσει. Μια ομάδα όμως η οποία μεσοεπιθετικά έδειξε ότι ακόμα ψάχνεται, και αυτό έχει να κάνει και με την απόδοση κάποιων ποδοσφαιριστών, και μεσοεπιθετικά δυσκολεύεται πολύ να μπει σε διαδικασία να παίξει ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να διασπάσεις κλειστές άμυνες όπως ήταν η χθες του Ατρομήτου. Τον Ατρομήτου είναι αλήθεια, εγώ τον περίμενα πιο επιθετικό με τον Αναστασίου, και ότι δεν θα έδινε τόσο πολύ γήπεδο στον Άρη, είναι η αλήθεια. Ένας Άρης που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, είχε την κατοχή, αλλά έχουμε πει και άλλες φορές και την περσινή σεζόν ότι το να έχεις την κατοχή, το να έχεις ένα 63% ας πούμε για παράδειγμα, δεν λέει κάτι. Μπορεί να έχεις μια κατοχή η οποία είναι ανούσια. Ο Άρης χθες, που επαναλαμβάνω ήταν θετική η γενικότερη παρουσία του, δεν δημιούργησε πολλές κλασικές ευκαιρίες μέσα στην περιοχή. Στο φάση του 1-0 θα μπορούσε ο Ιντέγε να έχει πάρει την κεφαλιά αν δεν την είχε πιάσει ο Γούτας, για να στείλει με υποδειγματικό τρόπο στο παραθυράκι του Μέγερη. Και εκεί χρεώνεται η καλή κίνηση του Ιντέγε ανάμεσα στο Ρισβάνι και τον Γούτα. Υπάρχει ένα σούτ του Ντιγκινί από το ημικύκλιο στο 10ο λεπτό. Από εκεί έπαιρε ο Άρης όμως, και δεν νομίζω να θυμάμαι λάθος, δεν δημιούργησε κάποια άλλη κλασική φάση στα καρέ του αντιπάλου του. Πάτησε αρκετές φορές, κυρίως με τον Ντιγκινί στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν αρκετά δημιουργικός και προσπάθησε να βρει τους συμπαίχτες του μέσα στην περιοχή, είτε παίρνοντας την μπάλα τα αριστερά έξω από την περιοχή. Στο δεύτερο νομίζω ότι ο Άρης πάτησε περισσότερο μέσα στο κουτί,
γιατί και ο Ατρόμητος με τις αλλαγές του βελτίωσε την εικόνα του, πήρε κάποια μέτρα παραπάνω στο γήπεδο. Ο Άρης και με τον Μαρτίνες στην 11 και με τον Ντιγκινί να παραμένει φρέσκος μέχρι ένα σημείο, τα πήγε αρκετά καλά. Αλλά φαίνεται ακόμα ότι ψάχνεται η ομάδα μεσοεπιθετικά. Έχει λίγο μια δυσκολία στο σκοράρισμα, στο να σκοράρει δηλαδή στη ροή του αγώνα. Και κυρίως αυτό το παρουσιάζει όπως και πέρυσι απέναντι σε κλειστές άμυνες, όπως ήταν χθες το Ατρομήτιο. Και νομίζω ότι ακόμα πιο κλειστά και μια ακόμα πιο συμπαγή άμυνα θα βρει ο Άρης απέναντί του την επόμενη εβδομάδα κόντρα στην ΕΛΕΜΕΣΟΥ. Που θα μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα μιλάμε για μια ομάδα διαφορετική από τον Ατρόμητο, πιο δεμένη από τον Ατρόμητο, και σίγουρα θα πρέπει να προσέξει αυτό το κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένας Άρης ο οποίος με τους ποδοσφαιριστές που έχει και με, και με βάση το γνώση ότι χθες κατάφερε να πάρει την ουσία από το παιχνίδι, κέρδισε δηλαδή, μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά επαναλαμβάνω και οι δύο το προσέγγισαν ως επίσημο παιχνίδι, είναι γενικότερα ένα θετικό πακέτο και το χθεσινό παιχνίδι και δημιουργεί μια αισιοδοξία ότι η ομάδα μπορεί να αποδώσει καλύτερα στην συνέχεια, αρκεί να δουλέψει και αρκεί να βελτιώσει τους τομείς στους οποίους υστερεί μέχρι στιγμής, και φάνηκε νομίζω χθες σε κάποια σημεία. Και επαναλαμβάνω, τουλάχιστον για μένα, έτσι όπως είδα το παιχνίδι, στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Θα πάμε στο πρώτο break της εκπομπής. Ξεφύγαμε για λίγο, πήγαμε πέρα 25, δεν πειράζει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής και τον καλεσμένο μας. Λίπερα 107,4, All About Aris On Air. Επιστρέφουμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7.30. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, Γιάννη Ζάτσης στην ρύθμιση του ήχου. FM κενό το μήνυμά σας στο 54526. Το μήνυμά σας και τον χαιρετισμό σας ενδεχομένως στον καλεσμένο μας, ο οποίος θα είναι σε λίγο μαζί μας εδώ πέρα στον αέρα του Λίμπερο, για να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι του Άρη με τον Ατρόμητο, αυτή την τελική πρόβα των δύο ομάδων πριν τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Δεν συνηθίζεται στο Βικελίδης να βλέπουμε τον κόσμο του Άρη να χειροκροτεί θερμά μάλιστα παίχτη των αντιπάλων, αλλά στην χθεσινή σύνδεση του Ατρομήτου υπήρχε ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην κιτρινόμαυρη κερκίδα, και ο λόγος γίνεται φυσικά για τον Χαβιέ Ουμπίδες, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και μπορεί σε λίγα χρόνια, αν παραμείνει στην Ελλάδα, να μιλάει και καλύτερα ελληνικά από εμάς. Χαβιέ, καλησπέρα Θεσσαλονίκη. καλησπέρα σε όλους και χάρηκα πολύ που μίλησαν. Άμα συνεχίσεις έτσι, σε βλέπω, δεν τη γλιτώνω, να ξέρεις. Μια χαρά τα μιλάς ήδη, και δεν ξέρω αν δυσκολεύτηκες κιόλας τα πρώτα χρόνια που μπήκες σε 19. Αν δεν με καταλαβαίνει κάτι, αλλά εντάξει, κάνουμε μερικές φορές, κάνουμε κάποιο λάθος. Σε πληροφορώ ότι μιλάς ίσως καλύτερα και από Έλληνες, Χαβιέ, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα φιλικό χθες, ήταν μια τελική πρόβα και για εσάς και για τον Άρη, αλλά νομίζω ότι εσύ ως Χαβιέ θα κρατήσεις περισσότερο αυτό το πολύ θερμό χειροκρότημα του κόσμου την ώρα της αλλαγής σου, έτσι. Σίγουρα ότι ήταν μια στιγμή, καλή στιγμή, όμορφη. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς της Άρης για αυτό. Και, παρόλο που ναι, εγώ ήμουνα μόνο ένα χρόνο εκεί στην ομάδα και κατάλαβα, δεν έχω περάσει πολλά χρόνια, αλλά έχω καταλάβει πόσο αγαπάνε οι οπαδούς τον Άρη. Αυτό είναι για μένα, αυτό που έχω περάσει χτες είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία στιγμή. Νομίζω ότι ήταν ίσως λίγο λάθος το timing που είχες έρθει τότε στον Άρη, γιατί ήταν η χρονική περίοδος που ξεκίνησαν τα προβλήματα για την ομάδα, και ίσως φεύγοντας τότε να έχεις νιώσει ότι αφήνεις και κάτι στη μέση, γιατί σίγουρα θα μπορούσες να προσφέρεις περισσότερα. Ναι, σίγουρα ότι είχαμε μεγάλα και σοβαρή προβλήματα με οικονομική και όλα, και εγώ είχα άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε, και λόγος για μένα και για την οικογένειά μου έπρεπε να φύγω, γιατί εντάξει, όπως ξέρετε και εσείς νομίζω ότι πέρασαμε πολύ δύσκολα και εκεί, όλοι τους παίκτες. Αλλά εντάξει, τώρα πέρασε, τώρα βλέπω ότι η Άρη πάει καλά, αυτό είναι το καλό και το σημαντικό. Και ο κόσμος πάντα ήταν δίπλα του τον Άρη, και αυτό είναι πολύ ωραίο.
Ένας Άρης ο οποίος, Χαβιέ, επειδή εντάξει είσαι πολλά χρόνια στην Ελλάδα, είδες και την πτώση της ομάδας στις χαμηλότερες κατηγορίες και την προσπάθειά της να επιστρέψει, είναι πλέον εδώ και επέστρεψε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την φετινή σεζόν, παίζοντας την επόμενη εβδομάδα με την ALMSU. Σίγουρα σημαντικό αυτό το οποίο έχει πετύχει η ομάδα τα τελευταία χρόνια, έτσι, με την επάνωδό της. Σίγουρα ότι και πέρσι ήταν πολύ καλή πρωτάτημα. Και τώρα πάλι θα παίξει Ευρώπη. Μακάρι να πάει όλα καλά, όπως όλες τις ελληνικές ομάδες, να πάνε όλα καλά. Μπορούμε να περάσουμε όλοι. Γιατί είναι σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό, αν θα περάσουμε όλοι. Και σίγουρα και Άρης έδειξε τι ομάδα είναι. Και αυτό που τους είπα πριν, μακάρι να πάνε να πάει όλα καλά και μπορεί να περάσει και τώρα. Καθαρά ποδοσφαιρικά, για να πάμε λίγο και στο χθεσινό φιλικό, πώς είδες τον Άρη, με αυτό το νέο Άρη που δημιουργείται φέτος, με σημαντικά κομμάτια, σημαντικούς παίκτες από την περσινή σεζόν, κάποιες ποιοτικές προσθήκες που γίνανε τώρα το καλοκαίρι, μία εβδομάδα πριν δώσει το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, σε τι κατάσταση είδες την ομάδα? Εντάξει, είδα, εμείς δεν είμαστε καλά, αλλά ο Άρης ήταν καλά. Καταλαβαίνουμε ότι είχε πιο πολύ κατοχή τη μπάλα. Εμείς δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε και από εκεί και πέρα σύγχυσε όλα. Είδα καλά τον Άρη, καλούς παίκτες και πάντα προσπαθεί να παίξει από πίσω σύγχυσε, να παίξει. Αλλά αυτό που είδα εγώ λέω ότι μπορεί να κάνει κάτι μέσα στην Ευρώπη, μπορεί, γιατί έχει καλούς παίκτες. Όπως και αυτούς παίκτες που μείνανε και του καινούριου που πήρανε τώρα, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει μια καλή ομάδα. Ξεχώρισες θες ή από την περσινή σεζόν, να μιλάμε για παίκτη που ήταν και πέρυσι, ή από τα νέα αποκτήματα έχεις ξεχωρίσει κάποιον μέχρι στιγμής? Συγγνώμη, δεν σε ακούω καλά. Αν έχεις ξεχωρίσει, λέω, είτε κάποιον παίκτη, είτε από αυτούς που μείνανε από την περσινή σεζόν, είτε κάποιος από τους νέους ποδοσφαιριστές που ήρθαν φέτος στην ομάδα. Ναι. Εγώ, εντάξει. Ξέρω ότι μίλησα με τον Τόνσο, αυτό το παιδί που παίξαμε εδώ. Παίξαμε εδώ τον Αντρόμητο μαθή, μαθή με το παιδί. Εντάξει, το παιδί μου είπε ότι δουλεύανε καλά και όλα και το στόχο που έχει Άρη τώρα είναι να περάσει του Ευρώπη. Αυτό θέλουνε και μου είπε ότι πήρανε καλούς παίκτες και αυτά, εντάξει. Αυτό είναι καλό, αυτό που σα είχα πει πριν και εγώ. Ναι. Ο Τόνος, τον οποίο και όλος μας θύμισε σωστά ότι ήσασταν μαζί στον Ατρόμητο, χθες δεν τον είδαμε να πατάει την αλήθεια τόσο καλά. Μήπως είναι λίγο και κούραση της προετοιμασίας, γιατί πρόκειται για έναν πολύ ποιοτικό παίχτη. Ίσως να μην του βγήκε το χθεσινό παιχνίδι, πιστεύεις? Μπορεί να. Ναι, μπορεί και να είναι αυτό. Δεν ξέρουμε, μπορεί και να έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν το ξέρω αυτά, αλλά δεν μου είπε τίποτα χθες. Ναι. Εγώ, ότι αυτό που ξέρω είναι, έχει ποιότητα. Ναι. Εμένα μου άρεσε πολύ, είναι πολύ καλός παίκτης και όταν πήγε εκεί στην Άρη έχω πει εγώ, μίλησα και του είπα ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθάει πολύ. Έχω πολύ εμπιστοσύνη εγώ στον Τόνσο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ως Ατρόμητος θες διαπιστώσατε, εντάξει, πέρα το γεγονότος ότι δεν ήσταν και εσείς σε πολύ καλή μέρα, είναι η αλήθεια θες. Ναι, ναι, ναι. Διαπιστώσατε ότι ο Άρης έχει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία και κυρίως η τετράδα της αμυνάς του. Και πώς είδες εσύ την επίθεση της ομάδας, γιατί τουλάχιστον στα δικά μάτια αυτό που έλεγα και νωρίτερα είναι ότι ο Άρης σε αυτή τη φάση που βρίσκεται δυσκολεύεται ίσως τον γκολ. Ναι, αλλά μας κάνουν πολύ καλό πρέσιν. Εμείς αυτό που είπα δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα και η άμυνα ήταν πολύ ψηλά. Και από εκεί και πέρα πήραν πολλές μπάλες, δεύτερες μπάλες και αυτά και πάντα ήταν κοντά στο τέρμα μας, το δικό μας. Και για μας ήταν δύσκολο αυτό. Όπως και εμείς ξέρουμε τι ομάδα έχουμε εμείς, τι παίκτες έχουμε εμείς, αλλά χτες το καταλαβαίνουμε ότι δεν κάνουμε καλό παιχνίδι και άρχισε έπεσε καλά και έχει καλούς παίκτες μπροστά, ο Διγινή, η Δέγε που πήρανε τώρα, μετά είναι ο Μαρτίνες που βγήκε αλλαγή, Φωτίδης, έχει καλούς παίκτες. Ναι, ναι. Είναι θέμα δηλαδή, πιστεύεις περισσότερο, χρειάζεται λίγο χρόνο για να δέσουν όλοι αυτοί, για να αρχίσουν να είναι και πιο αποδοτικοί στην επίθεση? Σίγουρα, ναι. Σίγουρα ότι χρειάζεται χρόνο, όπως και εμείς. Εμείς έχουμε καλούς παίκτες μπροστά, έχουμε Βέλιος και σίγουρα χρειάζεται χρόνο και αυτό. Όλες οι ομάδες χρειάζουν λίγο χρόνο. Αυτό είναι έτσι. Ναι. Χρειάζεται δουλειά. Ο Ατρόμητος, για να πάμε λίγο και στα δικά σας, μπαίνετε φέτος σε μια νέα εποχή, γιατί αλλάξατε προπονητή,
Έχουν έρθει και αρκετοί καινούργιοι παίχτες. Φαίνεστε όμως να ψάχνεστε ακόμα λίγο και στα προηγούμενα φιλικά και στο χθεσινό με τον Άρη. Ναι, σίγουρα, κοίτα. Εμείς μέχρι σήμερα έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Δουλεύουμε σκληρά και όλα. Σίγουρα ότι το στόχο μας είναι να περάσουμε αυτό το παιχνίδι που έχουμε μπροστά και είναι όνειρο δικό μας να φτάσουμε εκεί στους όμιλους. Ναι. Εγώ πιστεύω και νιώσω ότι για την Πέμπτη θα είμαστε καλά. Τα τελευταία χρόνια ο Ατρόμητος έδειξε τι ομάδα είναι μέσα στο ελληνικό ποδοσφαίρο, αλλά μας λείπει λίγο τύχη για να δείξουμε τι ομάδα είμαστε μέσα στην Ευρώπη. Αυτό είναι. Αλλά εγώ πιστεύω και αυτό που σου είπα πριν και έχουμε όνειρο εμείς που αυτή μπορεί και να είναι η χρονιά μας. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι παίζει ρόλο και το γεγονός ότι έχει έρθει ένας νέος προπονητής. Ήταν άλλη φιλοσοφία του κύριου Κάναντι. Άλλη είναι η φιλοσοφία του Γιάννη του Αναστασίου και πρέπει και εσείς να προσαρμοστείτε σε κάτι καινούριο, σε καινούργια δεδομένα. Σίγουρα ότι αυτό είναι σημαντικό, αλλά εμείς δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε αυτό που σας είπα. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία, πολύ καλή. Δουλεύουμε πολύ σκληρά και πιστεύω ότι θα είμαστε καλά για την Πέμπτη. Θα είμαστε πολύ καλά. Ναι. Εντάξει, βέβαια και για εσάς και για τον Άρη υπάρχουν πρώτα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς περιμένεις εσύ το νέο πρωτάθλημα, αρκετά διαφοροποιημένο κιόλας, με λιγότερες ομάδες, με τα play-off από τη θέση 1 μέχρι 6. Αλλάζει αρκετά η μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα από την Ναι, σίγουρα. Εγώ βλέπω ότι θα γίνει ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα για όλους. Ναι. Για όλους. Όπως μπορεί και μεγάλες ομάδες και αυτό που είναι εκεί. Για όλους είναι το ίδιο και πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Ναι. Θα ο Ατρόμητος είναι πάνω από τον Άρη του χρόνου ή ο Άρης θα είναι πάνω από τον Ατρόμητο τώρα? Γιατί πέρυσι μας στεναχωρήσετε λίγο με έλεγχο. Μακάρι να είμαστε εμείς πάνω από τον Άρη. Και οι δύο να πάμε Ευρώπη πάλι. Πάντως, και όχι επειδή μιλάμε τώρα μαζί, στα 37, στα 37 σου χρόνια κάνεις πολλούς να ξεχνάνε ότι είσαι 37 με την κατάσταση που παρουσιάζεις μέσα στο γήπεδο, την εικόνα σου γενικότερα. Εντάξει, αλλά τα 37 τα έχουμε. Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ είμαι εξαιρετικός ότι είμαι πολύ τυχερός που μπορώ ακόμα να παίξω ποδόσφαιρο στα 37. Και όσο νιώσω αυτή τη φωτιά και θέλω να κερδίσω κάτι και θέλω να κερδίσω πράγματα, θα προσπαθώ. Θα προσπαθώ να συνεχίσω μέσα στο ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό που θέλω είναι να αφήσω εγώ το ποδόσφαιρο και όχι το ποδόσφαιρο για μένα. Αυτό θέλω. Ωραίο αυτό. Αυτό δεν το έχουμε ακούσει με τόσο καλά ελληνικά ούτε από Έλληνα ποδοσφαιριστή, να ξέρεις. Αυτό είναι πολύ ωραία τάκα. Δηλαδή δεν θα είναι η τελευταία σου χρονιά η φετινή. δεν το ξέρεις ποτέ. Ξέρουμε και το ποδόσφαιρο αλλάξει πολύ. Μέρα με μέρα αλλάξει. Ναι. Αλλά αυτό όπως σου είπα είναι κάτι που θέλω εγώ, που νιώσω εγώ, που λέω... Περιμένω να σταματήσω, να πω εγώ, εντάξει, μέχρι εδώ, όχι το ποδόσφαιρο για μένα, όχι, αυτό είναι. Αλλά μέχρι που νιώσαμε τη φωτιά που έχουμε μέσα, να συνεχίσω, να κερδίσω κάτι, να κερδίσουμε πράγματα, γιατί αυτό το νιώθω. Η προσπάθεια δεν θα σταματήσει μέχρι που θα νιώσω αυτό. Στον Ατρόμητο έχεις βρει, εντάξει, επειδή είσαι στο Περιστέρα του 2013, 6 χρόνια είναι πολλά και έχεις βρει το ποδοσφαιρικό σου σπίτι νομίζω, αλλά αν του χρόνου που λύγει το συμβόλαιό σου υπάρχει ακόμα αυτή η φωτιά που λες, εντάξει, ένα χρόνο στον Άρη νομίζω ότι μπορείς να τον βγάλεις, έτσι. Δεν ξέρει ποτέ τι είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ναι, σίγουρα αυτό που είπες, έχω περάσει 6 χρόνια εδώ στην ομάδα και είναι κάτι που αγαπώ πολύ εδώ, αγαπώ πολύ και σέβομαι πολύ αυτή την ομάδα. Αυτό είναι. Και νομίζω ότι εκεί πέρα κάποιες φορές θα μοιράζεται και κάποιες κυτρινόμαυρες αναμνήσεις με τον Νίκο τον Λαζαρίδη, έτσι. μιλάμε με τον Νίκο, ναι, Νίκο, ότι περάσει δύο πολλά χρόνια από μένα και τον Άρη και ξέρω ότι τον αγαπάει ο κόσμος εκεί. Στον Άρη ήσασταν συμπαίχτες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Πώς τον βλέπεις τώρα σε αυτό το νέο ρόλο του ως γενικό αρχηγό? Πολύ καλά. Μιλάμε συνέχεια με τον Νίκο και είναι ένας άνθρωπος που είναι εκεί πολύ κοντά στους παίκτες, βοηθάει όσο μπορεί. Και εγώ του έχω πει, δεν είναι ότι
τώρα που μιλάμε στο ραδιόφωνο, το έχω πει σε αυτόν, το λέω Νίκο, η δουλειά που έχεις κάνει είναι πολύ καλά, γιατί το πιο σημαντικό είναι να είναι κοντά στους παίκτες, και αυτό το κάνει. Είναι εκεί συνέχεια, δίπλα στους παίκτες. Ένας από τους δύο ή και οι δύο, κάποια στιγμή πακέτο, μπορείτε να γυρίσετε, νομίζω, κάλλιστα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βλέπω και μηνύματα που στέλνουν φίλοι του Άρη, ακούγοντας να μιλάς αυτή τη στιγμή. Είναι, νομίζω, ακόμη μια επιβεβαίωση της αγάπης που υπάρχει από πλευράς κόσμου προς το πρόσωπό σου. Εντάξει, καλύτερη απόδειξη βέβαια είναι το χθεσινό χειροκρότημα. Ναι, ξαναπώ αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που έχει κάνει ο κόσμος εχθές. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ από μένα. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε και εσείς να περάσετε, να κάνετε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή σας την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη φάση του Europa League. Να ευχηθώ να είστε κάτω από τον Άρη την επόμενη σεζόν. και θα τα πούμε ξανά στο παιχνίδι του πρωταθλήματος εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης τη νέα χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στον Άρη, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όλες τις ελληνικές ομάδες, να πάνε όλα καλά και να περάσουμε όλοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μπορούμε να περάσουμε όλοι. Να είσαι καλά, Χαβιέ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Χαβιέ Ουμπίντες. Είναι ένας από τους λίγους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει ένα πολύ μικρό διάστημα στον Άρη, ο Αργεντινός. Ένα χρόνο είχε κάτσει στην ομάδα, τη σεζόν 11-12. Και αποχώρησε συνέχεια τότε για την Ορντουσπορ που είχε πάει για μία σεζόν και στη συνέχεια επέστρεψε. Μπορούμε να πούμε ότι επαναπατρίστηκε κιόλας, γιατί η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε δεύτερη πατρίδα του. Για χάρη του Ατρομήτου, στον οποίο αγωνίζεται τα τελευταία 6 χρόνια. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τεχνίτης. Πολύ καλός στις στατικές φάσεις ο Ουμπίδες. Είχε έρθει όμως σε μια πολύ κακή περίοδο τότε για τον Άρη, που είχαν ξεκινήσει τα προβλήματα. Και καιρό οδήγησαν και στην γνωστή εξέλιξη και στη γνωστή κατάληξη για την ομάδα. Σε μια άλλη φουρνιά ποδοσφαιριστών και σε μια άλλη εποχή για τον Άρη, ίσως λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Μπίντης ίσως να καθόταν παραπάνω από ένα χρόνο και να έχει και τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά περισσότερα. Αλλά και αυτός, παρά τον έναν μόλις χρόνο που κάθισε στην ομάδα, φαίνεται ότι την αγαπάει, ότι την έχει μέσα στην καρδιά του. Χειροκρότησε και αυτός στον κόσμο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι απλό ένα ολόκληρο γήπεδο να χειροκροτάει έναν ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος μάλιστα έχει αγωνιστεί μόλις έναν χρόνο στη δική του. Αυτά λοιπόν από τον Χαβιέ Ουμπίδες. Μιλήσαμε λίγο και για το χθεσινό παιχνίδι. Πώς είδε τον Άρη, τι είναι αυτό που ξεχώρισε από τους κυτρινόμαυρους. Θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα για σήμερα, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη ώρα. Τη βοήθεια του Ιωάννη Ζάτσι που είναι στην κονσόλα και θα μας αποχαιρετήσει νομίζω σιγά σιγά, έτσι. Θα πάμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε από το break, ο λόγος δίνεται σε εσάς. Ανοίγουμε γραμμές για να ακούσουμε πώς είδατε εσείς τον Άρη στο χθεσινό φιλικό. Λίπερο 107,4, All About Aris On Air. Επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. Παρά θα πάμε και τις 7.30 FM και ενώ γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54526. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές 2310-287 και 38. Ο λόγος σε εσάς, τους προπονητές της Κερκίδας. Και το λέμε ωραίο τρόπο, μην παρεξηγηθείτε. Εκτός από τη 2, εντάξει, εκεί στη 2. Μερικοί φίλοι μας και εκείνοι βέβαια, βλέπουν διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Για να ακούσουμε πώς είδατε εσείς τον Άρη στο χθεσινό φιλικό με τον Ατρόμητο. Αν μείνετε ικανοποιημένα την ομάδα του Σάββα Παντελίδη, αν δεν μείνατε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, ποιον παίχτη ξεχωρίσατε, από ποιον παίχτη περιμένατε περισσότερα ενδεχομένως και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το παιχνίδι με την ΑΕΛΕΜΕ σου σε 6 μέρες από τώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αλλαγή στην κονσόλα, Βασίλης Καβαδίας ανέλαβε και πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Κοίταξε να δεις. Ό,τι είδαμε στο πρώτο ημιχρόνιο, στο δεύτερο μπορδοκλώθηκε δουλειά να πούμε. Μπες εσύ, βγες εσύ, δεν βλέπεις τίποτα. Κοίτα, αυτό έγινε από το 65 και μετά που άρχισαν οι μαζικές αλλαγές. Ναι. Είναι αυτή η δυσκολιότητα στον κόλπο. Την έχεις αυτήν ακόμα, ναι. Φάνηκε και στα φιλικά νομίζω που παίξαμε, με την είχαμε αυτή. Ίσως να, τώρα θα δούμε, εντάξει, μπορεί να κρύψαμε κάποια πράγματα, ίσως τα χτυπήματα του Ματίγια πηγαίναν όπου να είναι, ας πούμε. Άστο να μην το δούμε, γιατί τα στημένα
σε αυτή τη φάση όταν δυσκολεύεσαι να κάνεις συνδυασμούς, να βάλεις γκολ, θα πας αναγκαστικά στα στημένα να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Άμυνα καλή είναι. Η άμυνα είναι καλή, φίλε. Η άμυνα είναι αρκετά καλή. Κοίτα, η άμυνα είναι καλή. Θες να σου πω κάτι, βέβαια, απ' την άλλη, χθες ο Ατρόμητος προσπάθησε και πολύ... Σφιχτός κι αυτός. Πολύ σφιχτός, προσπάθησε και λίγο ανορθόδοξο κάποιες φορές να απειλήσει. Δηλαδή τώρα αυτό το στυλ ποδοσφαίρου να πας να ψάχνεις το Βέλιο με μακρινή πάσα για το Βέλεφ και το Ρόζ είναι βούτυρο στο ψωμί τους τώρα. Εντάξει, αλλά και πάλι είναι αυτό που είπε και ο Μπίδες νωρίτερα, ότι ο Άρης έκανε πολύ καλό pressing και έκλεβε μπάλες και γι' αυτό την είχε περισσότερο ρόλο στα πόδια του. Εγώ, φίλε, σε μια θέση προβληματίζομαι, την βλέπω και από πέρυσι, ας πούμε. Στο 10. Και το πρόβλημα. Μπράβο. Ναι. Κάνει μπάμα από μακριά. Ναι. Δεν τραβάει αυτό το παιδί, δεν τραβάει. Δεν ξέρω τι έκανε και που ήταν. Με γεια του, με χαρά του μπορεί να. Πετούσε, ας πούμε, αλλά σε εμάς ακόμα τίποτα. Πολύ λίγα πράγματα. Ναι, και αν δεν πάρεις και από εκεί επιθετικό παιχνίδι, δεν πάρεις και κάνα γκολ από εκεί, δεν πάρεις κάτι από εκεί, ακόμα σφίγγει ο κλειός, δυσκολεύεσαι ακόμα περισσότερο, ρε παιδί. Κοίτα, ο Ματίγια όσο μπορούσε χθες πέρασε κάποιες πάσες μπροστά. Ναι. Δεν το έκανε πάρα πολύ βέβαια. Εντάξει, ο Μπάσα δεν περιμένω να το κάνει κιόλας. Αλλά ο Τόνσο δεν πέρασε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, με εξαίρεση μια φάση με τον Ιντέγιο στο δεύτερο γύρο. Μπράβο, μια φάση. Ναι, δεν το έκανε σε άλλη στιγμή. Όχι, δεν είναι. Και πέρσι δεν τον είδαμε τα δραματίας, αλλά και φέτος. Και η βασική σου τρόπος που διακόπτω για να γεμίσεις θέση στην περιοχή ήταν στο πρώτο ημίχρονο με μερικές μακρινές πάσεις του Ματίγια στην πλάτη της άμυνας και όταν ο Ντιγκινί έπαιρνε την μπάλα τα αριστερά. Και γέμιζε μέσα στην περιοχή. Έχω πολύ όρεξη από αυτό το παιδί. Ο Ντιγκινί είναι παιδιά, δηλαδή να έχουμε μια αδελφή να τον δώσουμε. Είναι λίρα 100 μέσα στο γήπεδο. Πολύ όρεξη από αυτό το παιδί. Κοίταξε τώρα την άλλη ομάδα, δεν ξέρουμε. Λέω ότι και να πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω τι ομάδα να πέσαμε τώρα. Θα σου πω το εξής. Είναι μια ομάδα η οποία θα έρθει και θα παίξει πολύ πιο σφιχτά από τον Ατρόμητο και εκεί που έχει το πλεονέκτημά της σε σχέση με τον Ατρόμητο είναι ότι έχει έναν κορμό από πέρυσι συγκεκριμένων παιχτών και τον ίδιο προπονητή. Μπράβο. Άρα λοιπόν και εκεί θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Εκεί θα την απειλήσουμε. Για μένα τα χτυπήματα του Ματίγια θα παίξουν πολύ σημαντικό σίγουρα ρόλο στο παιχνίδι αυτό που θα έρθει τώρα. Είδαμε. Περιμένουμε. Φέτσα, πώς σου φάνηκε. Ο Φέτφα. Και αυτό το παιδί ορεξάτο είναι. Αν και δεν συνδυάστηκε καλά με τον άλλο από εδώ μεριά. Προσπαθήσαν πολλές φορές, δεν τους πολύ βγήκε. Σε κάποιες φάσεις βγήκε μόνο. Εντάξει, είναι και πρόσεξε, είναι και ο άλλος καινούριος τώρα. Τρεις μέρες είναι εδώ σου, Ντγκρεν, οκ. Θέλει, κοίταξε, θέλουν χρόνο αυτά τα πάντα. Ο Φέτφα, αν θέλει εσύ, μπορεί να ανεβάσει απόδοση. Είναι καλός παίκτης αυτό. Ο Φέτφα, αν βγάλει από το μυαλό του το κάτι παραπάνω που πάντα ψάχνει και το έκανε και χθες, αν απλοποιήσει λίγο το παιχνίδι του, θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, νομίζω. Στον αυτό θέλει χρόνο, φίλε, να το περάσεις. Δεν περνάει σε μια εβδομάδα και ένα μήνα. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Αλλά και μπροστά το Center 4, και αυτός είναι ανέτοιμος τελείως. Έτσι, ένα δευτερόλεπτο πιο αργός από πολλά πράγματα. Ναι, αλλά πολύ χρόνο. Ξέρεις όμως, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Η θέση μπορεί να την παίρνει σωστά, αλλά θέλει χρόνο αυτό, να πάρει την έκρηξη και την ταχύτητα. Θέλει εντάξει, χρόνο. Ένα χρόνο έχει να παίξει, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Μπράβο, θέλεις ένα μήνα, ενάμιση ακόμα για να τον δεις πλήρως αυτό. Οι κινήσεις του όμως είναι πολύ καλές. Ναι. Αυτά. Τα λέμε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος, καλησπέρα σας. Γεια σου, Νίκο μου. Χαίρετε, κύριε Μάκη μου. Καλά είσαι, αγόρι μου. Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η ομάδα έδειξε κάποια καλά στοιχεία, αλλά ανέτοιμη. Δεν είναι η ομάδα που θέλουμε να δούμε στο παιχνίδι, στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Προσωπική άποψη, γιατί ήμουν και στο παιχνίδι. Mm-hmm. Η παίκτης είναι πιασμένη. Σε ποια θύρα ήσουν, Ήμουνα στη θύρα 2. Εκεί πέρα είχαμε βελτιώσεις. Πάρα πολύ ωραία συμβέλθηση. Καταρχάς, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Να για να τα κάτι λέμε κι αυτά. Ναι. Και τα αποδείτε. Και γενικά μέσα, ο χώρος που είναι βαμμένος και εξωτερικά, μου άρεσε απέναντι ακριβώς τα καθίσματα που βάλαν τα δερμάτινα. Εσείς που πήγατε ψηλά επάνω είναι πολύ πιο καλά. Ναι. Κάτω η σειρά είναι πολύ όμορφη. Η θύρα 3, θύρα 1 τίποτα. Μόνο βαμμένη είναι. Τα καθίσματα τίποτα. Αλλά η θύρα 2 είναι πάρα πολύ ωραία. Έγινε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εντάξει, τα καθίσματα αυτά τα καινούργια, ωραία, πολύ ωραία, μάρισαν πολύ. Η προβολή θέλω να σε ρωτήσω. Οι καινούργια πάνω τους και πάστρο και είναι φάνηκαν. Αυτοί αλλάξανε από τη μία πλευρά. Από τις δύο που είναι στο Παναστασίου αλλάξανε. Ναι. Είναι λέτο όλα δηλαδή. Ναι. Νομίζω ότι θα το ρωτήσω βέβαια.
Κάποιε λάμπε δεν ανέβανε πάντω από τη δεξιά πλευρά. Καλά, τώρα εντάξει, να σου πω κάτι. Πρώτο παιχνίδι ήταν κιόλα. Ό,τι υπάρχει θα διορθωθεί μέχρι το παιχνίδι με την Έλληνα. Όχι, όχι, εμένα μου άρεσε έτσι. Και επειδή δεν το ήξερα κιόλα, κάπω δίπλα μου έδειξε και τη μακέτα του καινούργιου γηπέδου που θα το κάνω σκεπαστό γύρω-γύρω με... και μου άρεσε πάρα πολύ. Μακάρι να γίνει. Ωραίο project. Μου λέει σε δύο χρονάκια λέει μπορεί να το έχουμε έτοιμο το Χαριλάο, να είναι όλο σκεπασμένο. Με... το εξωτερικό θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Με καινούργια μαγαζιά. Μακάρι να γίνει. Μακάρι, ο Θεός να δώσει να γίνει. Για, λοιπόν, για την ομάδα τώρα, για το Σόντγκερ να σου πω εντάξει, πρώτο παιχνίδι δεν μπορώ να τον. Ο παίκτη φέρει μπάλα. Από την πλευρά σου τον είχε. Από την πλευρά σου τον είχε ένα. Από την πλευρά μου στο πρώτο παιχνίδι, από το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Το Φέτβα τον είδα πάρα πολύ, καμία σχέση και μου άρεσε πάρα πολύ. Ασχέτως αν κράτωσε πολύ μπάλα, είχε απόλυτο δίκιο. Το ότι πολλές φορές μπορούσε να δώσει πολύ πιο εύκολα και το χαλούσε. Πάντως αποδεικνύει ότι έναν επί έναν τον έχει βούτυρο στο ψωμί του. Ναι, ναι, ναι. Το έχει δείξει και στο πρώτο ημίχρονο το έκανε πολλές φορές. Ναι. Μπορούσε να δώσουμε πιο μπροστά την μπάλα. Κάνε δύο-τρεις φορές κράτησε πάρα πολύ και στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και στο πρώτο από τη δικιά μου την πλευρά. Μπορούσε να δώσει την μπάλα πιο γρήγορα και δεν την έδωσε. Αυτό είναι από και τον ενθουσιασμό που έχει. Είδα και το χειροκρότημα που έδωσε και στον κόσμο και εισέπραξε. Την αγκαλιά που έκανε δείχνει ότι εγκλιματίζεται πολύ καλύτερα από το εξάμεινο που τον είχαμε. Δηλαδή έχει γίνει παίκτης ομάδος. Είναι στα αποδυτήρια αυτός που πρέπει να είναι. Αυτό δείχνει. Μου άρεσε γενικώς η ομάδα, δείχνει μια υγεία στα αποδυτήρια. Είναι αγαπημένη και αυτό μου αρέσει. Δεν ξέρω εσύ σαν δημοσιογράφος το ξέρεις καλύτερα. Εγώ διαπίστωσα υγεία στους ποδοσφαιριστές. Ισχύει. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα από εκεί πέρα θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία ακόμα δεν είναι έτοιμη. Είναι πάρα πολύ νωρίς να κρίνουμε τους παίκτες. Ο Σάσα δεν έχει ούτε 4 μέρες προπόνηση. Ο Σούνγκερ ήρθε πριν 2 μέρες, 3. Δηλαδή είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πρέπει να εγκλιματιστεί. Ναι. Να γνωρίσω τους παίκτες, πώς παίζει, πώς κάνει, πώς δείχνει. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε την ομάδα πολύ καλύτερη από το Σεπτέμβριο και μετά. Τώρα για τη Λεμεσό, επειδή είναι πολύ δύσκολο το γεγονός ότι ξεκινήσαμε νωρίς προετοιμασία και οι ποδοσφαιριστές θα αντιλαμβάνεις ότι δεν έχουν δύο-τρεις παίκτες που ήρθαν και τώρα και που θα είναι και γερά χαρτιά, όπως είναι ο Σάσα, όπως είναι ο Σούνγκερ, όπως είναι... ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για τον Ντουάρτε, μου άρεσε ναι. Που μπήκε αλλαγή. Αλλά πολύ βαρύ, ρε φίλε. Ναι, όχι είναι στο ακόμα. Σωματότυπό του. Ναι, ναι, ναι. Στην έκρηξή του. Δεν είναι ακόμα σε καλά επίπεδα φυσικής κατάστασης. Αυτό δεν. Ναι, γιατί με κάνει εντύπωση. Γιατί την παλιά που του έκανα την κοινή, αν ήταν ένας πιο γρήγορο, θα το είχε βάλει δεύτερα. Δεν το είχε βγάλει στο τρίτο. Μπαμ. Ο Παντελίδης πάντως χθες έδειξε ότι για την ώρα τον σκέφτεται για τα άκρα. Ναι. Είναι καλός παίκτης, δείχνει, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει αυτή την σβελτάρα. Πολύ, πολύ πίσω από φυσική κατάσταση. Δεν ξέρω. Και ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι άλλο, Νίκο. Ο Σάσα. Είναι λογικό να μπερδεύεις από τους δύο, ναι. Ναι, ναι. Ο Σάσα είναι... έχει κάνει προετοιμασία. Όχι. Α, οπότε δεν είναι. Δεν έχει κάνει προετοιμασία με ομάδα, έτσι. Γιατί το συζητούσαμε χθες. Όχι. Και ήθελα να ρωτήσω, έχει κάνει μόνο στην προπόνηση, δηλαδή, γιατί με την ομάδα είναι τώρα ούτε 4 μέρες, έτσι. 5 μέρες, πόσο είναι. Ο Σάσα έκανε την πρώτη προπόνηση την... προηγούμενη Πέμπτη στην Ολλανδία, εντάξει, την Παρασκευή στο φιλικό με την Αιντχόφεν έκανε τρέξιμο. Το Σάββατο η ομάδα γύρισε. Κυριακή είχε ρεπό. Στην ουσία από τη Δευτέρα ξεκίνησε. Μπράβο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι με την Λεμεσό δεν θα το ξεκίνησε. Λογικά αυτή ναι. Και χθες δηλαδή, επειδή τον ρώτησα εγώ κιόλας για τον Σάσα τον Παντελίδη συνέντευξη τύπου, ο τρόπος που. Δεν θα πω απέφυγε να απαντήσει, δεν είπε και πολλά. Έδειξε ότι ναι, μεν θα τον περιμένω να τον δω πώς θα είναι και τις επόμενες μέρες. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω ένα πιο έτοιμο παίχτη που ακούει στο όνομα του Μπάσα. Βεβαιότατα. Και εγώ. Και πρόσεξε, και εγώ το έχω πει με την ουσία τον Μπάσα, δεν, ποδοσφαιρικά δεν τον συμπαθώ. Τον Μπάσα. Γιατί δεν είπα ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής. Ναι, δεν κολλάει. Χθες μπορώ να σου πω ότι έχει κάνει από τα πολύ καλά του παιχνίδια με τον Άρη. Έτσι. Εχθές μου άρεσε πάρα πολύ ο Μπάσα, ειλικρινά. Και είναι και η πιο έτοιμη επιλογή που έχει για να έχει δει προσωματική. Και να πω και κάτι. Είναι και, ήταν και ήρεμος και με πήγε στα πρώτα παιχνίδια του Άρη που λέγαμε ότι θα είναι πολύ καλός παίχτης. Μετά μας ξεφύγει λίγο ο Μπάσα. Ναι. Αλλά μακάρι να συνεχίσει έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Απλά είναι πάρα πολύ νωρίς τα παιχνίδια με τη Λεμεσό και μακάρι να είμαστε και καλοί και τυχεροί να μπορούμε να το πάρουμε. Γιατί η ομάδα δεν είναι έτοιμη, ούτε και αυτή είναι έτοιμη βέβαια, αλλά καμιά ομάδα αυτόν τον καιρό δεν είναι έτοιμη. Και εγώ θέλω να δω την ομάδα μου το Σεπτέμβριο. Πιστεύω θα πάμε φέτος πολύ καλύτερα, Νίκο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί η ομάδα έχει κρατήσει τον κορμό της και κάνει και καλές μεταγραφές. Ναι. Και θεωρώ ότι... χρειάζεται κάποιος ακόμα. Ναι, ενδεχομένως ναι, από το δεξί άκρο θέλουμε. Λογικά θέλουμε.
Δεν ξέρω για αμυντικό αν σκέφτεσαι στο μυαλό σου αν έχεις κάποιον ή center back. Εγώ νομίζω και με στεναχώρησε λίγο, επειδή ήταν την δική μου την πλευρά, το λάθος που φάγαμε τον goal. Και η αντίδραση της άμυνας ήταν δεν ήταν καλή, αλλά και ο Κουέστα δεν έκανε κάτι. Να βγει τον δηλαδή, σταματημένο, να βγει λέμε είναι εκεί ακίνητος. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, πρώτα είναι το λάθος άμυνας, μετά είναι και του Κουέστα αυτό που λες εσύ. Ναι, δηλαδή και οι δύο κανάλια, δηλαδή και ο ένας και ο άλλος. Ναι. Απανωτά, δηλαδή, του έδωσε την ευκαιρία ο τερματοφύλακας να κρατήσει την μπάλα και να τον πλασάρει όπως θέλει. Απ' την άλλη, όμως, να σου πω και κάτι. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα πώς είναι το ποδόσφαιρο μερικές φορές. Ο ατρόμητος σε 90 λεπτά αγώνα δεν έχει κάνει άλλη κλασική ευκαιρία. Μία έκανε. Συμφωνώ. Μία έκανε και του βγήκε γκολ. Είναι δηλαδή κάποιες φορές και πώς σε θέλει. Ο ατρόμητος γενικά δεν έκανε τίποτα σε όλο το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μόνο το λάθος που φάγαμε τον γκολ, εντάξει δεν έκανε τίποτα στην ουσία, δεν έκανε κάτι. Αλλά αυτό από ό,τι συζητούσαμε εκεί πέρα, λοιπόν και πέντε βασικοί παίκτες του Ατρόμητου που ήταν σημαντικός παράγων μηχανισμός. Ο Ατρόμητος δεν θα είναι η ομάδα που ήταν πέρσι, πιστεύω όχι, εγώ. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε έχει καμία άλλο, περίπτωση, άλλο γιατί φύγανε πολύ δυνατές, πολύ δυνατοί παίκτες φύγανε. Ναι, ναι. Και δεν νομίζω να είναι η ομάδα που ήταν. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα πάει πολύ καλύτερα, Νίκο μου. Έχω αυτή την πεποίθηση. Ο Ιντέγε πιστεύω ότι θέλει λίγο παραπάνω χρόνο, είναι καλός παίχτης, αλλά θέλει το χρόνο του και αυτός να πάρει φυσική κατάσταση, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η παίξη θα δώσουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή θα είμαστε. Μακάρι. Απλά ο Παντελίδης φοβάται, επειδή ακόμα ευτυχώς κρατήσαμε τον κορμό, είναι σημαντικό. Εχθές ξεκίνησε η ομάδα με δύο παίκτες διαφορετικούς από την περσινή δεκάδα. Με τον Σούνγκερ και τον Ντέγε. Ναι. Όλοι οι άλλοι ήταν παλιοί παίκτες. Σημαντικό να ξέρεις, ε. Ναι, όντως ήταν όλοι οι υπόλοιποι ήταν κανονικά. Σωστά. Άμα τους δεις, δύο παίκτες είχες μόνο, τον Σούνγκερ και τον Ντέγε. Όλοι οι άλλοι ήταν κορμός από πέρσι. Ξέρω να σου πω κάτι. Σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε και οι επιλογές του Παντελή δεν είναι συγκεκριμένες, κακά τα ψέματα. Βέβαια. Έχεις κάνει κάποιες μεταγραφές. Μέσα αυτές βάζω εγώ και παίχτες που ήταν είτε δανεικοί πέρυσι στην ομάδα είτε έληξαν τα συμβόλαιά τους. Θέλεις κάτι ακόμα, νομίζω είναι αυτό που έχουμε πει και άλλη φορά. Παντελή, σε αυτή τη στιγμή θέλει πάγκο. Θέλει πάγκο, ναι. Θέλει πάγκο. Με δύο παίχτες ακόμα πιστεύω ότι. Κοίταξε, άμα γυρίσει. Πρώτο Θεός, να γυρίσει και ο φίλος μας ο παιχταράς μας ο Δεγκάμα που πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Άλλοι λένε ότι. Ξόφλησε, αλλά εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ τον Άρη εκεί που θα πρέπει και όταν πρέπει. Ναι. Είναι μια καλή λύση για τον Άρη. Μεσοεπιθετικά είμαστε πάρα πολύ καλοί και αμυντικά θα έλεγα. Λίγο το αριστερό άκρο, άμα στη θέση του κόρπου πάρουμε έναν καλό back, να εναλλάσσονται αυτοί οι δύο, θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ καλά. Θέλεις ένα αριστερό back, θέλεις ένα καθαρό κόφτη, ένα καθαρό εξάρι. Ναι. Και... Ο Ντουάρτε το βάλει από τα στα πλάγια, δεν τον έχει. Χθες τον έβαλε πλάγια. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα το χρησιμοποιήσει και στον άξονα κάποια σεζόν. Απλά ο Ντουάρτε είναι οχτάρι, οχταροδέκαρο, δεν είναι εξάρι. Ο Σάσα τι είναι τελικά. Ο Σάσα είναι μια μίξη. Του Σιώπη δεν τον πήραμε, που λέμε ότι είναι και πολύ καλύτερο στην κάθε πάσα, στο γκολ, στο σουτ. Ο Σάσα είναι μια μίξη 6 και 8. Δεν είναι το ίδιο, εγώ θα σου πω κάτι, δεν είναι το ίδιο καλός αμυντικά με το Σιώπη. Βοηθάει όμως, μπορεί να βοηθήσει αμυντικά για το λόγο του γεγονός ότι έχει πολλά τρεξίματα σαν παίχτης. Και όπως φάνηκε χθες στο μισάρο που αγωνίστηκε περίπου, είναι ο χαφ που προσπαθεί να ανέβει ψηλά και να πατήσει περιοχή. Ναι. Σε σχέση δηλαδή με τους άλλους που έχεις, νομίζω ότι αυτός θα πατήσει περισσότερο. Πάντως να μην απογοητευόμαστε, το γήπεδο πάλι κόσμο είχε χθες, παρόλο που είχε τηλεοπτική κάλυψη. Είχε 10-12.000 είχε τώρα σίγουρα. Εντάξει, είχε τηλεοπτική κάλυψη, είμαστε μέσα στον Ιούλιο που όλοι φεύγουν, ξέρεις, το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Ιουλίου όλοι είναι σε άδειες. Ναι. Και παρόλα τα αυτά ο Άρης είχε πάλι κοντά στις 10-12.000. Πολύ καλά. Και με την ΑΕΛ θα είναι sold out. Δεν είναι λίγο αυτό. Φυσικά και δεν είναι. Να το ξέρουμε αυτό, έτσι, να το λέμε. Φυσικά και δεν είναι. Άμπραβο. Να το λέμε. Αλλά εντάξει, μακάρι. Είπανε να δούμε ένα καλό παιχνίδι με τη Λεμεσό. Μακάρι να είμαστε και οι νικητές και να πάρουμε την πρόκληση και σιγά σιγά να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Καλά τα λες, Μάκη μου. Καλά τα λες. Άντε, Νίκο μου, να είσαι γερός. Καλά, κύριε Μάκη. Εσύ θα το μεταδώσεις το παιχνίδι. Ναι. Γιατί δεν θα μπορώ να είμαι εγώ στο παιχνίδι. Ναι. Θα είμαι εκτός. Ναι. Θα σε ακούσω στα γκολ. Έγινε αγορίνα. Μακάρι. Τα λέμε. Να είστε καλά. Αυτές είναι ωραίες ευχές. Λοιπόν, έχουμε άλλο Βασίλη. Ωραία, θα πάμε στο break τότε. Κάτι έχω κάνει το μεταξύ και δεν με ακούω. Γιατί δεν άμεσα λίγο το 4. Το 4.
Τώρα νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλύτερα, Βασίλη Καβαδία. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Φτάσαμε 6.30. Πάμε στο break και επιστρέφουμε με τηλεφωνικές γραμμές. Επιστρέφουμε Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου FM. Και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26-2310-287-38 για παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές για να ακούσουμε τις δικές σας γνώμες, τις δικές σας απόψεις για τον Άρη που είδατε χθες για πρώτη φορά να αγωνίζεται στο Κλεάνθης Βικελίδης κόντρα στον Ατρόμητο και πώς. Ποια τα δικά σας συμπεράσματα για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη 6 μέρες πλέον πριν την πρώτη ευρωπαϊκή της αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Ο φίλος ο 015 ρωτάει τι γίνεται με αριστερό μπακ. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, είναι η αλήθεια. Είμαστε σε μια φάση που πρέπει να παρακαλάμε να μην πάθει κάτι ο Κόρχουτ μέχρι την επόμενη Πέμπτη. Και να είναι σε διάθεση Σάββα Παντελίδη ο Ούγγρος Πλάγιος, ο πιστοφύλακας, όπως λέγανε οι παλιοί, Βασίλη Καβαδία. Όπως έλεγα και χθες, από τη στιγμή που δεν έχει έρθει ήδη κάποιος παίχτης, σημαίνει ότι και τώρα να έρθει κάποιος δεν θα υπολογίζεται για το μάτς με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Άρα ο Άρης έχει το χρονικό περιθώριο για κάποια ακόμα 24 ώρα μέχρι και τις αρχές επόμενης εβδομάδας για να προχωρήσει στη συγκεκριμένη μεταγραφή. Εγώ πιστεύω ότι κάπου εκεί θα πάει, έτσι όπως πάμε. Μέχρι δηλαδή στις αρχές επόμενης εβδομάδας έχει τελειώσει το ζήτημα αυτό για να έρθει ο παίχτης άμεσα στην Θεσσαλονίκη και να ανακοινωθεί όποιος και αν είναι αυτός. Είπαμε από χθες ότι υπάρχουν τρεις παίχτες στους οποίους έχει ξεχωρίσει η ομάδα για τη συγκεκριμένη θέση. Ανάμεσα αυτούς είναι και ο Ντάνι Καστεγιάνο, όχι πρώτη επιλογή βέβαια αυτή τη στιγμή, αλλά είναι σίγουρα ανάμεσα σε αυτούς που οι άνθρωποι του Άρη έχουν ξεχωρίσει και θεωρούν ότι θα αποτελέσει, μπορεί να αποτελέσει μια καλή και έμπειρη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εντάξει, εγώ ξαναπεί ότι ο συγκεκριμένος είναι μεγάλος ηλικιακά. Θα προτιμούσα έναν παίχτη με που συντώνεις τώρα ένα σχόλιο το οποίο διάβασα. Γεια σας Κυριλία, δεν ξέρω αν ακούτε κιόλας. Γεια σας Κυριλία, τα σέβη μου, πάντα τα σέβη μου σε εσάς. Λοιπόν, θα προτιμούσα έναν αριστερό μπακ ο οποίος είναι πιο νεαρός, πέρα 25, 26, 27, και πιο μικρός κιόλας. Ο Άρης έχει μαζέψει πολλούς παίχτες σε αυτές τις ηλικίες. Οκ, okay, κερδίζει την εμπειρία στις περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά για να το πάω και λίγο πιο μακριά, πρέπει σιγά σιγά ο Άρης, όσο μπορεί και στο βαθμό που μπορεί, να μπει και στη διαδικασία να προσθέτει στο ρόστερ παίχτης που ενδεχομένως στο μέλλον να καταφέρει να τους πουλήσει. Και να ωφεληθεί από αυτούς αγωνιστικά βέβαια, αλλά και να μπορεί στο μέλλον να τους πουλήσει. Δεν λέω ότι αν δεν γίνει ντε και καλά αυτό όλα είναι αποτυχημένα. Okay. Απλά είναι νομίζω ένας ωραίος ποδοσφαιρικός τρόπος σκέψης αυτός. Τώρα αν θα το κάνει με τα αριστερό μπακ, αν θα το κάνει με έναν δεύτερο φορ, με ένα ακόμα φορ που είναι πιθανό να πάρει, αν θα το κάνει με έναν χαφ που επίσης θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα, δεν το ξέρω. Για μένα θα ήταν καλό να το κάνει. Απλά επέμπτοντας αφορμή από την περίπτωση του Καστεγιάνου, καλός, έμπειρος, αν έρθει μπορεί να βοηθήσει, αλλά είναι λίγο μεγάλος. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να το βλέπουν έτσι. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης δεν θα κάνει μια επιπόλαια επιλογή, θα προσπαθήσει να πάρει, να καταλήξει την καλύτερη δυνατή προσθήκη για τον παίχτη που θα πλαισιώσει τον Μίχαη Κόρχουτ. Μια υπόθεση που είπαμε μέχρι τις αρχές επόμενης εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. 2-3-10-2-7-3-8 για ανοιχτές οι γραμμές. Πού είναι οι προπονητές, ρε φίλε του Άρη? Πού είναι οι προπονητές του Άρη, Βασίλη Καβαδία? Μην είναι ικανοποιημένοι μάλλον από τη χθεσινή εμφάνιση, γι' αυτό δεν θέλω να τους σχολιάσουν και παραπάνω. Εντάξει. Εκτός αν είναι κάποιοι ειδικά εδώ για Χαλκιδική, ρε φίλε. Τρίμερο ξεκινάει για κάποιους. Άντε, όχι τρίμερο, δυόμισι μέρες, μεσημέρι τελειώνει δουλειά.
πας μαζεύεις την οικογένεια από το σπίτι, την κοπέλα σου, την αραβωνιαστικιά σου, την όποια αν έχεις, την ερωμένη σου, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν Βασίλη Καβαδία, και φεύγεις για την εξωτική Χαλκιδική που μαζεύει τα κομμάτια της βέβαια και προσπαθεί να συνέλθει από τις καταστροφές και τις απώλειες ανθρώπων που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έσπασε το φράγμα των 6.000 διαρκείας. Μόλις τώρα έρθει ενημέρωση από την ΠΑΕ όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. 6.092 για την ακρίβεια, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Σημαντικό, σίγουρα θα μπορούσε να είναι και περισσότερα βέβαια, κατ' εμέ, αλλά ο Άρης αυτή τη στιγμή μιλάμε έχει πιάσει τα περσινά του διαρκείες στις 19 Ιουλίου. Και αυτό άμα ακούει Βάρδια, Κωνσταντίνε μου, αν ακούς, στείλε μου κάτι για να ξέρω τι ακούς, μην τα λέω ρε παιδί μου για μένα και για τον κόσμο που ακούει, σημείωσε το μέσα στο θέμα το οποίο θα φιλοτεχνήσεις τώρα για να ανέβεις στο Λαμπαουτάρης, ότι ο Άρης έχει πιάσει πλέον τα περσινά εισιτήρια διαρκείας στις 19 Ιουλίου. Είναι πολύ σημαντικό, έχουμε ακόμα περίπου μισό καλοκαίρι ακόμα και μπορείς νομίζω κάλλιστα να πας πλέον και στο διψήφιο. Άλλες 4.000 μείνανε. Πάμε στο επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, είμαι ο Μάκης από το λεωφορείο μέσα από την Αθήνα. Καλά ρε Μάκη. Τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ. Χθες ήμουν αργά, είχα βάρδια αργά και δεν μπόρεσα να δω, αλλά τα άκουγα από ραδιοφωνική μετάδοση. Α, δεν μπορεί, δεν έχεις εικόνα του αγώνα. Δεν έχω εικόνα. Από αυτά που άκουγες, τι συμπέρανες? Από αυτά, από αυτά που έλεγε το παλικάρι που έκανε τη μετάδοση. Ότι κάθε μέρα που περνάει θα πηγαίνουμε όλο και καλύτερα. Ότι οι παίκτες που πήραμε είναι καλοί. Ο Τόνσο λιγάκι θέλει να βρει τα πατήματά του από ναι, τους προηγούμενους. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Μπάσα άκουσα καλά λόγια σχετικά. Ότι απέδωσε αρκετά καλά. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μέσα στην ομάδα ξέρουν σίγουρα. Αλλά όπως και να έχει, και ο Σούντγκρεν ήταν αυτό που περιμέναμε και ο Ντουάρτε δεν είναι τόσο χοντρός τελικά. Έμαθα κάνα 2-3 κινήσεις, κάτι άκουγα πολύ καλά. Δεν είναι χοντρός ο Ντουάρτε, πρέπει να είναι λίγο βαρύ στις κινήσεις του για την... αυτό. Εντάξει, δεν έχει ακόμα την ενέργεια, την έκρηξη στα πρώτα βήματα, δεν τα έχει αυτά. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι, γιατί το θέμα ποιο είναι, ότι ό,τι πάλι και να ξέρουν, σε ό,τι κατάσταση και αν είναι, μένουν 6 μέρες ναι, για το πρώτο κραστές. Ναι. Αν όλα πάνε καλά, θα πανηγυρίζουμε την πρόκριση. Και θα περιμένουμε μέσα στον Αύγουστο να δούμε τον επόμενο αντίπαλο. Καλά, κάνε το πρόγραμμα την επόμενη Πέμπτη, με το καλό. Ναι. Εντάξει. Μια βήμα, Πέμπτη βήμα, είναι... Βήμα. Θεσσαλονίκη, εννοείται. Λάω, και ότι μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερο. Άνα, μακάρι. Άναγια σου. Έγινε. Να είσαι καλά, Μάγκη. Χάρηκα που σ' άκουσα. Και εγώ, Μάγκη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και την ομαύρη Αθήνα. Να είσαι καλά. Φιλιά στη Θεσσαλονίκη μας, για χαρά. Για. Έγινε. Λοιπόν, έχουμε άλλον. Ωραία. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Παραμένει ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε στο Λαμπαουτάρης τη συνέντευξη που μας παραχώρησε νωρίτερα ο Χαβιέ Ουμπίντες, μιλώντας και για το χθεσινό παιχνίδι και για το χειροκρότημα του κόσμου την ώρα που γινόταν αλλαγή και αποχωρούσε τον αγωνιστικό χώρο του Βικελίδης, ο οποίος επίσης είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Σιγά σιγά αρχίζουμε να το θεωρούμε αυτονόητο βέβαια, αλλά έγινε καλή δουλειά την περσινή σεζόν σε αυτό το κομμάτι και αυτή η δουλειά συνεχίζει να φαίνεται ακόμα και τώρα έναν χρόνο. Τέτοια εποχή ήταν, όχι, πριν 11 μήνες βασικά, που είχε γίνει και το φιλικό με τη Λάρισα και φεύγανε κομμάτια και η γκρίνια και δεν έγινε καλή δουλειά και πεταμένα λεφτά και κουλουπού, γιατί ο γνωστός στον Άρη ψάχνουμε, όχι όλοι, κάποιοι, την παραμικρή αφορμή που μπορεί να μας δοθεί για να γκρινιάξουμε, αλλά φαίνεται πλέον η πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει και με κάποια επιπρόσθετα έργα βέβαια στον αγωνιστικό χώρο του Κλειάνδης Βικελίδης. Ο φίλος 779 λέει: η επιλογή αριστερού μπακ δεν πρέπει να είναι αρπακόλα. Όσον αφορά νεαρούς, ο Πίρς θέλει να μείνει η Αγγλία. Ο Ετιέν κόπηκε σε αργομετρικά του ατρομή του. Δύσκολο παζλ. Ο Ετιέν έτσι κι αλλιώς
δεν έπαιξε στην ουσία ποτέ για τον Άρη. Εξετάστηκε μεταξύ δεκάδων επιλογών ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και ούτε καν μπήκε στις τελικές 5 επιλογές, στις 10 ο Γάλλος Μπακ. Ο Πίρς, εντάξει, δεν θέλει να φύγει από την Αγγλία και ο Άρης δεν νομίζω να απολυψύνει, να σου πω την αλήθεια τώρα, για να τον αποκτήσει. Το ότι τον εξέτασε, τον εξέτασε. Σε μία μέρα πριν το φιλικό έφυγαν 253 διαρκές, ενώ χθες και σήμερα φύγαν 288. Περίμενα να φτάσουμε τα 6400 σε δύο μέρες. Κάπου εκεί περίμενα, να σου πω την αλήθεια, και εγώ να φτάσουν τα διαρκείας. Με ενδιάμεσο φιλικό στο Χαριλάου. Κοίτα, αργά, αλλά ανεβαίνουν σταδιακά. Με αργούς ρυθμούς, ok. Ίσως περιμέναν και οι άνθρωποι του Άρη χθες να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα λόγω και της δεξαγωγής του φιλικού με τον Ατρόμητο, αλλά δεν ήταν τόσο θεαματική η άνοδος στον αριθμό των διαρκείας. Η νέα ευκαιρία που δίνεται για να γίνει αυτό είναι στο επίσημο παιχνίδι που έχει η ομάδα την ερχόμενη Πέμπτη στο Κλεάνθης Βικελίδης, με αντίπαλο την ΑΕΛ Μεσό, και σε ένα Βικελίδης το οποίο αναμένεται γεμάτο, γιατί είπαμε και νωρίτερα τα εισιτήρια φεύγουν και αν συνεχίσει να υπάρχει η κίνηση των τελευταίων ημερών μέχρι Δευτέρα Τρίτη θα έχουμε sold out. Μιλάμε για ένα γεμάτο γήπεδο την ερχόμενη Πέμπτη εκτός απρόπτου. Άρα, λογικά θα πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη κινητικότητα όσον αφορά τα διαρκείας. Εκτός αν όσοι πάνε με εισιτήριο δεν πάρουν διαρκείας, τι να σου πω. Γιατί θα πάνε, τα διαρκείας θα πάνε, ok. Γιατί όταν έχει 6.000 διαρκείας, τα διαθέσιμα εισιτήρια πλέον. Πόσα είναι, 16.000 ας πούμε εισιτήρια είναι τα διαθέσιμα. Μακάρι την επόμενη Πέμπτη να συμπληθεί μεγαλύτερη διάθεση στα διαρκείας σε σχέση με το χθεσινό φιλικό. Έχετε ρε φίλε και το Facebook για να σου θυμίσει τι είχες ανεβάσει, λέει, σαν σήμερα, λέει, πριν 2 χρόνια. Και εγώ είχα ανεβάσει αυτό. Ρε φίλε, Παπαδόπουλος με στολή, με μπερέ, βέβαια. Πιο μετά. Όχι εκεί. Όχι, πιο μετά, ρε παιδί μου. Είναι κάτι το οποίο γίνεται εν καιρό. Κατάλαβες, δηλαδή κατευθείαν, ας πούμε. Ναι, οκ, ναι, εντάξει. Και αυτό σίγουρα κάποια φορά, Βασίλη μου, μπορεί να παίζει τον Τορπερά στα 2 χρόνια, ρε φίλε, το φανταρικό μας. Εκπληκτικό φανταρικό, βέβαια. Και ενώ το τρίμηνο το εξαιρετικό στην Κύπρο ήταν. Στην οποία δεν έχω πάει από τότε ξανά. Είχα απολυθεί 6 Οκτωβρίου του 17 και δεν έχω πάει από τότε πάλι. Θα πάω τώρα. Για το φιλικό. Και λίγο νωρίτερα, βέβαια. Εντάξει, λίγο. Για να δούμε και όλο το συγκοινωνόλογο. Να πάμε να δούμε ένα καλό αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο της Λάρνακας. Εντάξει. Πέμπτη είναι το παιχνίδι. Σάββατο φεύγει ο Παπαδόπουλος. 5 μέρες πριν. Να πάμε λίγο να τσεκάρουμε τις εγκαταστάσεις. Τα facilities του γηπέδου της ΑΕΚ Λάρνακας. Η ΑΕΛ Μεσού, η οποία αύριο δίνει το τελευταίο της φιλικό. Πρόβα τζενεράλε και για αυτούς. Απέναντι στην Σκέρτζια, την ομάδα του Ισραήλ. Φιλικό που θα γίνει στη Σόφια. Και στο οποίο ο Ντούσαν Κέρκες θα φανερώσει και αυτός μετά το Σάββα Μπαντελίδη τις σκέψεις του όσον αφορά την ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Βόσνος τεχνικός βρέθηκε μάλιστα χθες στο γήπεδο. Είδε από κοντά το φιλικό του Άρη με τον Ατρόμητο. Απέκτησε έτσι μια καλύτερη εικόνα για τους κιτρινόμαυρους. Μάλιστα ήταν δίπλα-δίπλα και με τον Βασίλη το Ρόβα, τον πρώην χαφ του Άρη, ο οποίος βρέθηκε και αυτός στην Θεσσαλονίκη, ο Κλεάνθης Βικελίδης. Πήρε έτσι μια γεύση από την ομάδα και ο ίδιος και ανέβασε και μια selfie στα social media ο Βασίλης Ρόβας, από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει τον Άρη. Ο Μπίλι Βελός, όπως ήταν παλιά στο Instagram, τώρα όμως είναι πλέον Βασίλης Ρόβας. Λοιπόν, τα φιλιά μας. Και περιμένω να δούμε αύριο ποιους παίχτες θα χρησιμοποιήσαν και αν και πάνω κάτω νομίζω, εντάξει, φάνηκε σε προηγούμενα φιλικά ποιες είναι οι σκέψεις του Κέρκες για το μάτς της Θεσσαλονίκης. Επαναλαμβάνω, η ΑΕΛ Μεσού θα είναι μια ομάδα που θα παίξει πολύ πιο κλειστά από ό,τι έπαιξε ο Ατρόμητος χθες. Και γι' αυτό ανέφερα και νωρίτερα και όπως τη χαρακτήρισε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος φίλος σου βγήκε νωρίτερα, αυτή την... το ότι ο Άρης παρουσιάζεται κάπως δυσκύλιος, ας το πούμε, μέσω επιθετικά και στο γκολ.
έχει ένα θέμα εκεί πέρα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το είχαμε παρατηρήσει και την περσινή σεζόν. Μεσοαμυντικά και ανασταλτικά την ομάδα δεν την φοβάσει ιδιαίτερα. Εντάξει, είδατε χθες, ο Ατρόμητος έκανε μία τελική σε 90 λεπτά αγώνα, αξιόλογη τελική έτσι, και έβαλε ένα γκολ. Είναι μερικές φορές να σε θέλει, τον Ατρόμητο τον ήθελε. Τον Άρη δεν τον ήθελε. Έτσι όπως πήγε η εξέλιξη του χθεσινού παιχνιδιού. Έτσι εξέλιξη και μια φάση βασικά. Από εκεί και πέρα δεν απειλήθηκε πουθενά και σε αυτό πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε το pressing που είπε και ο Μπίντες του Άρη και κυρίως η λειτουργία της τετράδας πίσω. Με τον Βέλεθ και τον Ρόουζ να καθαρίζουν ότι πήγαινε να περάσει. Και το Σούντερν στη συνέχεια. Δεν πήγε πολύ από την πλευρά του κόρχου το Ατρόμητος και όποτε πήγε. Είδαμε και το Ματίγια να βγαίνει μερικές φορές να μαρκάρει και τον Τιγκινή να γυρίζει να μαρκάρει. Ο Κόρχουτ, είπαμε, δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και γι' αυτό και χωρίς να το θέλει, ενισχύει ακόμα περισσότερο την κουβέντα για τον αριστερό μπακ. Ο Μαγιάρος αμυντικός. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Έχουμε φτάσει σε 7. Στο τελευταίο break της σημερινής εκπομπής, πριν την επάνωδο του Χρήσανθου Τσαλτίδη στην αγωνιστική δράση από την ερχόμενη Δευτέρα, έρχεται Βασίλη Καβαδία. Έρχεται. Ναι, φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Δευτέρα έρχεται αυτός να κάνει εκπομπή, έτσι. Δεν πρέπει να μπει 5 και 10 και εγώ να μπω 6 παρά 20. Κυμπάρικα. Απήρε Νίκο μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες ψέματα και μια που ήταν στην προετοιμασία. Τη δεύτερη είχα εγώ άδεια. Οκ. Okay. Δύο εβδομάδες άφησα μόνος. Δεν θα πω μην έρχεσαι τη Δευτέρα, άσε θα πάω εγώ. Εντάξει, γιατί ο Παπαδόπουλος είναι επαγγελματίας και θα έρθει έτσι κι αλλιώς. Μπες πια μισή, δεν πειράζει. Άργησε λίγο μωρέ, τώρα δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει. Θα πει έχω το κοινό μου, θα έρθει, θέλει να με ακούσει το ξεκίνημα. Έλα εσύ μετά. Οκ, okay, Χρήσα, εγώ το σεβαστώ. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν,